497 ελληνικές ακτές έλαβαν το βραβείο Γαλάζιας Σημαίας για το 2020. Την ίδια στιγμή, Γαλάζια Σημαία έλαβαν 14 μαρίνες και 6 τουριστικά σκάφη. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 24 ήταν οι Γαλάζιες Σημαίες που έλαβαν οι ακτές. Το 2020 η Περιφερειακή Ενότητα Εύρου έλαβε 2 Γαλάζιες Σημαίες στον Δήμο Αλεξανδρούπολης και πιο συγκεκριμένα στην Δημοτική Πλάζα Αλεξανδρούπολης και την Κιανή Ακτή. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, 5 ήταν οι Γαλάζιες Σημαίες στον Δήμο Μαρόνια Σαπών, στην περιοχή Πλατανίτης και στον Δήμο Κομωτινής, στις περιοχές Αρρωγή, Μέση, Φανάρι Κάμπινγκ και Φανάρι Ιουλία. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, 5 Γαλάζιες Σημαίες στον Δήμο Τοπύρου, στην περιοχή Εράσμιο και στην περιοχή Μάγκανα, στο Δήμο Αυδείρων, στα Αύδειρα, Πόρτο Μόλο, στη Μάνδρα και στο Μυροδάτο. Σε αυτές τις περιοχές δεν υπήρξε καμία αλλαγή σε σχέση με το 2019. Στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας αφαιρέθηκαν 2 Γαλάζιες Σημαίες αλλά προσθέθηκε μία στον Δήμο Παγκαίου. Πιο συγκεκριμένα, στον Δήμο Νέστου. Γαλάζια Σημαία για το 2020 έλαβε η Αμόγλωσσα Κεραμωτή 1, ενώ αποσύρθηκε η Γαλάζια Σημαία από την Αμόγλωσσα Κεραμωτή 2. Στον Δήμο Καβάλας, Γαλάζια Σημαία έλαβε η Τόσκα Μπίτς και ο Μπάτης, ενώ αποσύρθηκε η Σημαία του Περιγυαλίου σε σχέση με το 2019. Στο Δήμο Παγκαίου, Γαλάζια Σημαία έλαβαν οι Αμόλοφοι, η Νέα Ερακλίτσα, η Νέα Πέραμος, το Οφρίνιο, Τούζλα και η Σαρακίνα, ενώ σε σχέση με πέρσι, Γαλάζια Σημαία έλαβε και το Ορφάνι. Παράλληλα, μία μείον Γαλάζια Σημαία είναι και ο Δήμος Θάσου, όπου έλαβε Γαλάζια Σημαία για τη Μακρίαμο, το Πευκάρι 2 και το Πρίνος Δασίλειο, ενώ έχασε τη Γαλάζια Σημαία ο Άγιος Ιωάννης Λουκάς. Το 2020, περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, οι Γαλάζιες Σημαίες έχουν ξεχωριστή σημασία για τον ελληνικό τουρισμό. Κάθε Γαλάζια Σημαία δεν σηματοδοτεί μόνο ότι η ακτή, η μαρίνα, το τουριστικό σκάφος στο οποίο ανεμίζει παρέχει ολοκληρωμένες και πολύ υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Εφέτος, οι Γαλάζιες Σημαίες συμβολίζουν επιπλέον την επιθυμία και τη θέληση να επιστρέψουμε στην ομαλότητα. Όλοι όσοι δουλεύουμε για τον ελληνικό τουρισμό, θα έλεγα όλοι οι Έλληνες, χαιρετίζουμε τις φετινές βραβεύσεις του προγράμματος Γαλάζια Σημαία. Σήμερα ανακοινώνουμε τις Γαλάζιες Σημαίες με την βαρύτητα και το κύρος ενός οργανισμού που διαχρονικά στην Ελλάδα έχει δείξει την αξία του. Γαλάζιες Σημαίες που είναι το αποτέλεσμα της εξαιρετικής συνεργασίας, της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των επιχειρηματιών και των πολιτών. Και κυρίως θέλω να σταθμώ στην ευθύνη των πολιτών, στην ατομική ευθύνη που μας έβγαλε ασπροπρόσωπους. Να είναι αυτή η σημαία γαλάζια, πράσινη, κόκκινη, κίτρινη ή ό,τι άλλο χρώμα θέλουμε, προκειμένου να φύγουμε μπροστά, να φύγουμε στο αύριο σε μια νέα, πολύ πιο υπεύθυνη και ισχυρή Ελλάδα. Το πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία της διεθνούς οργάνωσης Foundation for Environmental Education. Στη χώρα μας, το πρόγραμμα υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, με την οποία η Γενική Διεύθυνση Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων βρίσκεται σε στενή και αγαστή συνεργασία. Η ποιότητα των νερών κολύμβησης στην Ελλάδα παρακολουθείται συστηματικά σε εφαρμογή της Οδηγίας 2006. Η επιλογή των ακτών έχει πραγματοποιηθεί από τη Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με τις κεντρικές και περιφερειακές συναρμόδιες υπηρεσίες της χώρας. Παρακολουθούνται κυρίως οι ακτές που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουωμένων, οι ακτές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από κάθε άποψη, από αναπτυξιακή, αισθητική, τουριστική και περιβαλλοντική άποψη και ιδιαίτερα αυτές που δέχονται έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις.